Τώρα εμείς θα σας ταξιδέψουμε μέχρι το Ντουμπάι. Θα σας πω δύο κουβέντες και μετά θα καλημερίσουμε την κυρία Ζωή Σαμαντζή. Από τον ορχομενό στο Ντουμπάι πώς. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον ορχομενό Βιωτίας, Κοντοχωριανές. Η ίδια εργαζόταν ως τραπεζικός υπάλληλος και ο σύζυγός της δραστηριοποιείται ως επιχειρήσεις εστίασης. Το 2008, μέσα στην κρίση, φεύγουν από την Ελλάδα για το Ντουμπάι για ένα καλύτερο μέλλον, όπως δυστυχώς πολλοί συμπολίτες μας. Και λέω δυστυχώς γιατί φύγαν πολλοί νέοι από την Ελλάδα. Ο καθένας εννοείται ότι μπορεί να κάνει τη ζωή του όπου θέλει. Εδώ αυτό που βλέπετε είναι το γνωστό νησί, τεχνητό νησί, έτσι, στο σχήμα του Φίνικα. Πάνω σε αυτό το τεχνητό νησί, η Ζωή έχει φτιάξει ένα όμορφο μαγαζί, εκεί θα τη συναντήσουμε τώρα, και πουλά νάτα. Ωραία ελληνικά προϊόντα. Πάμε να τη δούμε και να την καλημερίσουμε. Καλημέρα σας, κυρία Σαμαρτζή. Καλημέρα, Ζωή. Καλή σας μέρα και από Ντουμπάι. Να πω μια καλημέρα και στο Γιάννη το Μαυρονά, που είναι στη σύνδεσή μας μέσω Skype. Καλημέρα, Γιάννη. Καλώς το να. Καλημέρα, καλημέρα σας. Βλέπουμε στα πλάνα αυτό το περίφημο τεχνητό νησί, όπως λέγεται. Πριν πούμε για τα δικά μας και για τα δικά σας εκεί, αυτό το νησί είναι φτιαγμένο πάνω σε πλατφόρμες. Τι ακριβώς είναι, πώς έχει φτιαχτεί? Ναι, είναι μέσα στη θάλασσα. Ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν, τώρα είναι ένας δημοφιλής προορισμός. Πάνω σε ένα από αυτά τα σημεία βρίσκεστε εσείς? Ναι, στον κεντρικό άξονα που συνδέει όλο το ΠΑΛ, ναι, γιατί έτσι λέγεται, βρίσκεται το Μολ, τον Αχίλ Μολ, όπου έχουμε και εμείς το δικό μας μαγαζί. Πώς ονομάζεται αυτό το νησί, πώς λέγεται? Ποιο, πώς ονομάζεται? Το νησί αυτό, λέω, που έχει αυτό το σχήμα του Φίνικα, πώς λέγεται? Palm Jumeirah. Μάλιστα. Palm Jumeirah. Εκεί, λοιπόν, σας συναντάμε σε ένα ελληνικό σκηνικό, με μια ελιά πίσω σας και με ελληνικά καλούδια. Ναι. Τι ακριβώς έχετε φτιάξει? Προσπαθούμε με όποιο τρόπο μπορούμε να διαφημίσουμε την ελληνική κουζίνα και τα προϊόντα της ελληνικής γης. Έχουμε προϊόντα που επιλεγμένους σε παραγωγούς. Μικρούς κατά. Όταν ξεκίνησα, προτείνησα να έχω μικρούς παραγωγούς, γιατί αυτούς θεώρησα ότι κάνουν με μεράκι και με αγάπη οτιδήποτε φτιάχνουν. Οπότε ήθελα αυτούς να φέρω στο Ντουμπάι, αυτούς να διαφημίσω. Οπότε έχουμε μια επιλογή από πάρα πολλά προϊόντα, από τυρί, φέτα, γραβιέρα, γιαούρτι, μέλι, λάδι, ελιές, κατεψυγμένα προϊόντα, σπανακόπιτες, σιρόπιτες, οτιδήποτε υπάρχει στο ελληνικό τραπέζι. Πώς έρχονται όλα αυτά? Με τον καλύτερο τρόπο. Πώς έρχονται όλα αυτά στο Ντουμπάι? Με κοντέινερ. Πλοία. Οι πελάτες σας είναι Έλληνες που έχουν πάει στο Ντουμπάι ή είναι κάτοικοι του Ντουμπάι που μαθαίνουν αυτά τα προϊόντα? Α, βλέπουμε και την παραδοσιακή. Κοιτάξτε τώρα τα παραδοσιακά βαζάκια τα ελληνικά. Μυρίζει η Ελλάδα, όλο το μαγαζί. Να τα, ένα προς ένα. Ή είναι κάτοικοι του Ντουμπάι οι οποίοι έρχονται και σας ρωτούν τι είναι αυτά και θέλουν να τα γνωρίσουν? Ο αρχικός μου στόχος ήταν οι Έλληνες. Όμως στην πορεία οι ντόπιοι το αγάπησαν πάρα πολύ. Αγαπάνε το ελληνικό φαγητό. Οπότε έχουμε πάρα πολλούς ντόπιους. Πάρα πολλούς. Σχεδόν θα έλεγα ότι στο τραπέζι τους πλέον υπάρχουν πάρα πολλά ελληνικά προϊόντα. Μπράβο, άρα το καταφέρατε αυτό. Θέλετε να μας δείξετε λίγο εκεί που είστε, ναι, στον μπάγκο, να δούμε λίγο κάποια από τα προϊόντα αυτά, ναι, που έρχονται με containers εκεί στο Ντουμπάι και τα διαθέτετε? Για να δούμε. Ναι. Φαίνεται. Λοιπόν, εδώ έχουμε ελιές. Ναι. Διάφορα με βανιλιές, πράσινες, καλαμών. Ποικιλία. Τσούμπες. Ναι. Mm-hmm. Έχουμε λάδια, πάλι διάφορες από διάφορους παραγωγούς, αρκετά μεγάλη ποικιλία. Έχουμε βαρελίσια φέτα. Ό,τι καλύτερο πραγματικά και είναι αυτά τα παραδοσιακά προϊόντα, η μεγάλη παραγωγική δύναμη της χώρας όλα αυτά τα χρόνια. Είναι. Θα μπορούσα δηλαδή πραγματικά. Ήθελα. Ναι. Ναι, ελάτε. Ναι, σας ακούω. Θα μπορούσε και να τα επιδοτεί, να τα ενισχύει. Έχεις και να τα φορολογεί λιγότερο. Πρέπει να τα προσέξουν περισσότερο, αυτό εννοώ. Ναι. Και λέτε, εκεί μικρή Ελλάδα. Ναι. Πραγματικά, σαν μια μικρή Ελλάδα. Ήθελα αυτό ακριβώς. Όταν μπαίνει κάποιος μέσα στο μαγαζί, μέσα στο χώρο,
να κάνω ένα ταξίδι από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Ήθελα να, φέρω, να έχω προϊόντα από κάθε τόπο, κάθε περιοχή, έτσι ώστε να τιμήσω με όποιο τρόπο μπορώ το ελληνικό προϊόν. Κάτι από τα νησιά, κάτι από την Ήπειρο, κάτι από την Πελοπόννησο, κάτι από τη Μακεδονία. Ναι. Οι πελάτες σας, όχι Έλληνες, που έρχονται και βρίσκουν το λάδι που προφανέστατα τα λείπει στο Ντουμπάι, τις ελιές ή τα τυριά. Οι πελάτες σας που ζουν εκεί στο Ντουμπάι, ποια από αυτά ζητάνε περισσότερο? Σίγουρα το λάδι και τις ελιές και τη φέτα τα λατρεύουν και το μέλι. Mm-hmm. Είναι top προϊόντα. Σας λείπει καθόλου η Ελλάδα, ο ερχομενός? Πάρα πολύ. Στον ερχομενό έχω πολύ καιρό να πάω. Στην Ελλάδα θα έλεγα ότι ταξιδεύω και λόγω της δουλειάς. Mm-hmm. Ταξιδεύω συχνά. Οπότε δεν μου λείπει. Δεν σας λείπει, έρχεστε λόγω δουλειάς. Δεν μου λείπει. Οπότε τη βλέπετε. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Χαρήκαμε πολύ για αυτό το ταξίδι που μας κάνατε. Και συνεχίστε, γιατί νομίζω ότι μέσω τέτοιων πρωτοβουλειών λειτουργούν οι Έλληνες που έχουν φύγει από τον τόπο μας σαν πρεσβευτές. Mm-hmm. Και κάποιος που θα πάει να πάρει το προϊόν, το λάδι, το τυρί, την ελιά, θα μπει και στη διαδικασία να σκεφτεί να έρθει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Νομίζω, mm-hmm, κυρία Ζωή, ότι πολλοί από τους πελάτες, σίγουρα, μπορούν να λειτουργήσουν και σαν τουρίστες μετά. Έρχονται μετά από ταξίδι. Δηλαδή, λένε, όταν θα πάμε στην Ελλάδα, αυτό θα το βρούμε σίγουρα. Ναι. Πού μπορούμε να το βρούμε? Και πολλές φορές γυρίζουν και λένε, αυτό το βρήκα στην Ελλάδα, το έφαγα, το δοκίμασα, θα ήθελα να το δοκιμάσω. Δηλαδή, και αυτοί που δεν ήταν πελάτες, αν έχουν πάει στην Ελλάδα, έρχονται μετά και ψάχνουν το προϊόν. Κεφαλονίτικα προϊόντα έχετε, κυρία Ζωή. Γιατί θα πάμε να συναντήσουμε έναν ωραίο Κεφαλονίτη σε λίγο. Και έχει υπέροχες μάντολες η Κεφαλονιά. Πρέπει να κάνουμε την συνεννόηση. Να deal, έχετε... ναι, ναι, έτσι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα στο Ντουμπάι. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Το υπέροχο είναι ότι μιλάμε για ελληνικές εξαγωγές. Βέβαια, βέβαια. Ήταν άγνωστη λέξη, σχεδόν ανέκδοτο με δύο λέξεις μέχρι πριν από κάποιο καιρό. Μα τώρα η κυρία Ζωή τροφοδοτεί τους Έλληνες που φύγανε λόγω της κρίσης και εργάζονται εκεί. Τροφοδοτεί τους άλλους κατοίκους του Ντουμπάι. Και πολλοί από αυτούς, όπως μας είπε, έρχονται στην Ελλάδα και λειτουργεί δηλαδή και σαν πρεσβευτής τουριστικά να έρθει κόσμος εδώ. Στα ελληνικά προϊόντα, βέβαια. Έτσι, στα ελληνικά προϊόντα.